Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση που κρατά ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ο Πατριάρχης Κύριλλος, ήταν η αιτία που μεγάλωσε ακόμη περισσότερο η απόσταση μεταξύ των Πατριαρχείων Κωνσταντινούπολης και Μόσχας. Σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επέκρινε σκληρά τον Κύριλλο, ο οποίος στηρίζει σταθερά τα επιχειρήματα του Πούτιν. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε. Θα περίμενα από τον μακαριότατο αδελφό Κύριλλο σε αυτή την ιστορική κρίσιμη στιγμή που αντιμετωπίζει όλη η ανθρωπότης να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, εν ανάγκη να θυσιάσει και το θρόνο του. Μάλιστα. Να πει, κύριε Πρόεδρε, στον Πούτιν, εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας, παρετούμε, φεύγω, ή θα τον βάλει στη φυλακή, δεν ξέρω τι θα έκανε ο πρόεδρος Πούτιν εάν αντιδρούσε στα σχέδιά του ο Πατριάρχης, αλλά αυτό θα περιμέναμε εμείς οι άλλοι ορθόδοξοι αδελφοί προκαθήμενοι.